γιατί μόνον η συμμετρία οδηγεί στην αρμονία. Μόνον οι θετικοί αριθμοί οδηγούν στο κάλλος. Μόνο το αΐ γεωμετρήν οδηγεί στη σύλληψη του ηθικού παραδείσου. Με βάση αυτούς τους κανόνες, οι αρχαίοι Έλληνες συλλαμβάνουν την ουσία του υπέρτατου ναού της γης που συνδέει την πίστη με το φως και λέγεται Παρθενόν. Ο Παρθενόν είναι το μοναδικό μνημείο στη γη που ομιλεί άριστα ελληνικά μέσω των αριθμών, των μαθηματικών δεδομένων του και των αναλογιών του. Κίονες που αποδίδονται σε απόκρυφα γεωμετρικά σύμβολα, μαρμάρινες πλάκες και ανάγλυφοι όγκοι με διαστάσεις που εξισώνονται με γλωσσικούς σχηματισμούς, αριθμοί που αφορούν διαστάσεις αρχιτεκτονημάτων και που αναλογούν σε προβολές αστερισμών, σύνολα που περιγράφονται μόνον μέσα από την ιερή γλώσσα της αριθμομετρίας και της θεοσοφίας. Ο Παρθενόν είναι η ιερή μαρμάρινη βίβλος που περιγράφει το μεγαλείο του ουράνιου κόσμου μέσα από την άριστη γεωμετρική και αριθμητική τάξη του. Όπως στο σύμπαν δεν υπάρχει γεωμετρική ευθεία, αλλά όλα χαρακτηρίζονται από τις καμπύλες τους, έτσι και ο Παρθενόν παρουσιάζει ένα σύνολο οπτικών ευθειών που στην πραγματικότητα είναι καμπύλες. Η κατώτατη βαθμίδα του κρυπηδώματος δεν είναι γεωμετρικά ευθεία ούτε στο μήκος ούτε στο πλάτος της, αλλά καμπύλη με κυρτότητα 11 εκατοστών στη μέση των μακρών πλευρών και 6 εκατοστών στη μέση των στενών πλευρών. Η καμπύλη της πρώτης βαθμίδας επαναλαμβάνεται ισομετρικά και στις δύο ανώτερες βαθμίδες του κρυπηδώματος, επάνω στις οποίες πατούν οι τείχοι του ναού και η δωρική κιονοστοιχεία του. Οι σπόνδυλοι των κιώνων έχουν διάμετρο στη βάση 1 μέτρο και 90 εκατοστά και στην κορυφή 1 μέτρο και 48 εκατοστά. Αυτή η προς τα άνω τάση προς μίκρυνση δίνει την εντύπωση ότι το οικοδόμημα πατά στη γη με ανωδική πορεία προς τον ουρανό. Οι κίονες που πατούν στο στυλοβάτι δέχονται την καμπυλότητά του και τη διοχετεύουν ανάλογα και ισόμετρα στα επιστήλια που και αυτά με τη σειρά τους τη μεταδίδουν στα τρίγλυφα, στις μετόπες και στα γύσα των αετωμάτων. Έτσι, μέσα από αυτές τις μοναδικές στον κόσμο γεωμετρικές σειρές και την απαράμιλη αριθμομετρική τάξη δημιουργήθηκε το αισθητικό μεγαλείο του Παρθενώνα που αποτελεί το κορυφαίο επίτευγμα αρχιτεκτονικής σύλληψης αλλά και μοναδικό συνδετικό κρίκο της ένωσης της γης με τον ουρανό, του ανθρώπου με το Θεό. Αποκορύφωμα της αφανούς αρμονίας στον αρχαίο κόσμο αποτελεί η ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική στον κόσμο γλώσσα των αριθμών. Κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει στην αρχαιότητα έναν συγκεκριμένο αριθμό. Οι Έλληνες μετρούν και κάνουν υπολογισμούς με γράμματα. Τα γράμματα συνθέτουν τις λέξεις.
κάθε ελληνική λέξη έχει μία συγκεκριμένη αξία. Οι σύνθετες ελληνικές λέξεις έχουν αντίστοιχες σύνθετες αριθμητικές αξίες, ενώ οι προτάσεις δημιουργούν σύνολα αξιών που αφήνουν κατάπληκτο τον ερευνητή. Αν κάποτε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές λαμβάνουν από τους χρήστες εντολές προφορικές, η μόνη γλώσσα την οποία θα μπορούν να ακούνε τα μηχανήματα θα είναι η ελληνική. Διότι μόνον η ελληνική υπάγεται σε αριθμητικές συμμετρίες με βάση τις οποίες δημιουργούνται τα προγράμματα. Το θρησκευτικόν κάλος στην αρχαία Ελλάδα εκφράζεται μέσα από τους 12 θεούς. Οι θεοί κατοικούν στην κορυφή του Ολύμπου, εκεί που ο καιρός δεν έχει εποχές, γιατί είναι ο ίδιος ο ουρανός που όμως συνδέεται με τη γη. Η ομορφιά των θεών εκφράζεται μέσα από τις ιδιότητες που λαμβάνουν από τους ίδιους τους θνητούς. Οι θεοί δεν πεθαίνουν, είναι αθάνατοι. Όμως η αρμονική ενοποίησή τους με τον άνθρωπο κάνει το σώμα τους ευαίσθητο στα τραύματα και τους πόνους. Οι θεοί τρέφονται με αμβροσία, νέκταρ και κνήσα που αναδύεται από τα ζώα που θυσίαζαν οι θνητοί στους βωμούς για λογαριασμό τους. Για το λόγο αυτό δεν έχουν αίμα. Στις φλέβες τους κυλάει ένα διάφανο υγρό, το ηχόρ. Οι υποστάσεις των θεών εκφράζονται μέσα από ένα απεριόριστο κάλος. Είναι όλοι νέοι, όμορφοι, με θαυμάσιο σώμα, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. Κάθε θεός αποτελεί και ένα ξεχωριστό πρότυπο για λογαριασμό της αρμονικής σχέσης του θνητού με τον ίδιο το Θεό. Αν ο θνητός πρέπει να δικαιωθεί για το καλό ή να τιμωρηθεί για το κακό που έχει κάνει, το αποτέλεσμα προκύπτει από τις ιδιότητες που έχει δώσει στο Θεό ο ίδιος ο θνητός. Οι θεοί είναι αθάνατοι με σταθερή νεανική ηλικία, κινούνται με άπειρη ταχύτητα, έχουν τρομακτική σωματική ρώμη, είναι αόρατοι, αλλάζουν υποστάσεις και μπορούν ταυτόχρονα να βρίσκονται σε πολλά σημεία. Τα προσόντα τους, για να μην τους απομακρύνουν από τους ανθρώπους και γίνουν απρόσιτοι, ισομερίζονται με τα ελαττώματά τους που είναι εντελώς ανθρώπινα. Έτσι προκύπτει μία αρμονική σχέση του θνητού με τον ίδιο το Θεό που τον παρακαλεί ή τον δοξάζει μπροστά στους βωμούς, ενώ ταυτόχρονα πιστεύει ότι ο Θεός εκφράζει και τον εσωτερικό ανθρώπινο εαυτό του. Την άποψη αυτή επικυρώνει ο ίδιος ο Ισίωδος που γράφει: «Και τα δύο είδη, οι θεοί και οι θνητοί, γεννήθηκαν μόνον από μία μητέρα, τη γη. Οι θεοί του Ολύμπου ανήκουν στο ανθρώπινο είδος. Δεν είναι ανώτερες δυνάμεις, δεν κυριαρχούν στο φυσικό σύμπαν, ούτε είναι δημιουργοί του κόσμου». Αν συγκρίνουμε τον τρόπο ζωής του αρχαίου κόσμου με τον τρόπο ζωής του σύγχρονου κόσμου,
θα φτάσουμε ίσως στο πρόχειρο συμπέρασμα